Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην πολιτική μας παρέα πλέον. Έχουμε μεγαλώσει ως παρέα. Βούλα και Χαγιά και Κώστας Παπακλημίτζος. Όμως φιλοξενούμε και τους πολιτικούς μας, τους υποψηφίους, την υποψήφια ευρωβουλευτή από τον ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ραλία Χριστίδου. Καλή σας ημέρα, κυρία Χριστίδου. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά. Σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Είστε καλά. Και βέβαια τον κύριο Μανώλη Μαυρομάτη, υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Μπαίνετε. Μόνο μέχρι εκεί. Τι. Μέχρι εκεί, δεν έχετε κάτι ακόμα να πείτε. Πήγα να πω. Ευχαριστώ. Αλλά με κόψατε. Σας υποδεχόμαστε. Για πρώτη φορά πήγα να πω στην ΕΡΤ. Γιατί κρατάω χρυσή μπάλα, βλέπετε. Έτσι. Και όταν μπήκα μέσα, χαιρέτησα όλο τον κόσμο. Γιατί ήταν μεγάλη συγκίνηση. 35 χρόνια εδώ πήρα σύνταξη από την ΕΡΤ. Και κατά συνέπεια γυρίζω στο σπίτι μου, όπως το είπανε πολύ σωστά. Γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια και μετά την πολιτική παρένθεση, 2004 στην Ευρωβουλή. Λέω, να η ευκαιρία στην ΕΡΤ πάλι να μιλήσω για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωβουλή. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, έχετε ξεχυλώσει την παρένθεση, έτσι, την πολιτική. Νομίζω, ναι, κάτι πάει. Είναι κάπως ολοκληρωτή. Με γαργαλάει να ρωτήσω τον κύριο Μαυρομάτη, γιατί το μόνο στο οποίο συμφωνούν οι Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι την ομάδα που στηρίζουν στην Αγγλία, που έχουν πει και δύο Λίβερπουλ. Η απάντηση ποια ήταν. Να ρωτήσω εσάς, την πιάνει γνώμη. Μα την είπα, είναι το κόκκινο χρώμα, μάλλον προτιμάνε γι' αυτό. Το κόκκινο χρώμα και οι δύο. Αμφότεροι. Το ξέρετε εσείς. Βλέπετε. Το καταγάλαζο είναι αλλού. Ναι. Αχα, μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε από πού, γιατί μπαίνει και η κυρία Αντωνιάδου. Δεν πειράζει που μπαίνει στο πλάνο. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Παρακαλώ. Η κυρία Αθηνά Αντωνιάδου, που είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κυρία Αντωνιάδου. Τράφικ στον δρόμο και γι' αυτό. Λογικό. Λοιπόν. Ξέρετε, κάποιοι μας έχουν πει εδώ πέρα, έτσι, συνάδελφοί σας, ότι το γεγονός ότι έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα η κίνηση δείχνει ότι έχουμε μπει σε μια κανονικότητα, διότι τις καλές εποχές ήταν, οι καλές εποχές ήταν συνδεδεμένες και με κυκλοφοριακό κομφούζιο. Τι λέτε, κυρία Χριστίδου, έχουν τώρα αλλάξει τα πράγματα? Πας να βάλεις τα σκληρά την κυρία Χριστίδου, δηλαδή κατευθείαν. Κυκλοφορώ στον δρόμο αρκετά. Σίγουρα ισχύει αυτό που λέει ο περισσότερος κόσμος, ότι όντως έχει αυξηθεί η κίνηση. Θυμόμαστε πολύ χαρακτηριστικά τις εποχές 12-13 που δεν υπήρχε ψυχή ζώσα στους δρόμους από μία ώρα και μετά. Πολύ σωστά. Εχθές ο Πρωθυπουργός, που κάθε φορά που εμφανίζεται στη τηλεόραση, είναι πραγματικά απόλαυση για εμάς που είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ και στηρίζουμε τις προσπάθειες που γίνονται. Του δίνετε άριστα, δεν του βάζετε άριστα επικοινωνιακά. Και παραπάνω, θα έλεγα. Θεωρώ ότι όντως αυτό που είπε ήταν πάρα πολύ σωστό, από την άποψη ότι ναι, μεν η ελληνική οικονομία δείχνει ότι πηγαίνει πολύ καλά, ότι οι αριθμοί ευμέρουν. Μπορούμε να θυμηθούμε ότι το επιτόκιο είναι πιο χαμηλό, το επιτόκιο της αγορίας είναι πιο χαμηλό από κάθε άλλο προηγούμενο. Έχουμε χρόνια δηλαδή να δούμε αυτούς τους αριθμούς. Για όλη τη σωστή διαχείριση που έγινε τα τελευταία χρόνια, μίλησε με πολύ ανοιχτά χαρτιά και πολύ ειλικρίνεια για την επώδυνη συμφωνία, για το πώς κατάφερε να ανταπεξέλθει από όλες τις δυσκολίες, ότι τα μέτρα δεν είναι προεκλογικού χαρακτήρα αλλά μόνιμου χαρακτήρα, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, και ότι σε τελική ανάλυση στις 26 του Μάη επί της ουσίας είναι εκλογές οι οποίες θα είναι ένας τρόπος ο ελληνικός λαός να δείξει την ψήφο του ως ψήφο εμπιστοσύνης στα θετικά μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και το οικονομικό επιτελείο και τα ψήφισε κιόλας. Ναι, μάλιστα. Επομένως, θεωρείτε ότι υπάρχει μια αναστροφή του τουλάχιστον δημοσκοπικού κλίματος από αυτά που μας λέτε, δηλαδή? Γιατί όλα συμβάλλατε, δεν υπάρχει κάτι αρνητικό. Κοιτάξτε. Δεν είπε δημοσκοπικού. Όχι, το είπα εγώ δημοσκοπικού, για να μην πω. Οι δημοσκοπήσεις πολλές φορές μας έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι πέφτουν κατά πολύ έξω. Σε πολλά. Σίγουρα ο κυρίαρχος ελληνικός λαός είναι αυτός που θα αποφασίσει στην κάλπη. Και αυτό που μπορώ να σας πω από δική μου πείρα, γιατί τις τελευταίες 15 με 20 μέρες έχω πάει σε πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα και έχω μιλήσει με κόσμο, έχω δει κόσμο. Τους βλέπω ότι λένε το εξής απλό, ότι ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι δώσανε, κάνανε ό,τι καλύτερο μπορούσανε, αλλά εάν επανέλθουμε σε εκείνες τις κυβερνήσεις που κυβέρνησαν τη χώρα 40 χρόνια, χρεοκόπησαν το λαό, τα εισοδήματα μειώθηκαν τόσο πολύ, αν επιστρέψουμε εκεί, σίγουρα κάτι
θα μας, σίγουρα κάτι θα μας πάρουν. Δηλαδή το πολύ απλό. Ναι. Κύριε Μαυρομάτη. Παρακαλώ. Θα πάρετε κάτι. Θα πάρετε σκητάλη. Ξεκινήσαμε με την κίνηση στους δρόμους. Εγώ στα γήπεδα όταν πήγαινα για να μεταδώσω, πήγαινα 2-2,5 ώρες νωρίτερα. Ξέρετε γιατί? Για να είμαι ήρεμος, θα φτάσει η φωνή μου στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα τώρα επιθυμώ εγώ, ως υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, η φωνή της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά εγώ να φτάσει πολύ πιο ισχυρή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι πολύ ηχηρή, μάλιστα. Τα προβλήματα είναι τεράστια και θα μιλήσω λίγο ευρωπαϊκά, γιατί αν το εντοπίσουμε το θέμα, βεβαίως ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αλλά εάν εντοπίσουμε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όσα μας περιμένουν, είναι πάρα πολύ δυσάρεστα. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει ενωμένοι οι ευρωβουλευτές που θα πάνε στο κοινοβούλιο και αυτοί που θα επιλεγούν ή θα εκλεγούν από την ψήφο του λαού μας, να είναι πολύ ενωμένοι, γιατί τα προβλήματα είναι τεράστια, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και εθνικά. Και αλλά θα τα αντιμετωπίσουμε. Πολιτικές οικογένειες, τώρα πώς οικογένειες... γίνεται να είναι όλοι μαζί ενωμένοι. Ναι, ακριβώς. Ενωμένοι πάντα όταν είμαστε, τουλάχιστον στη δική μου τη θητεία, ξέρετε, ήμουν 5 χρόνια ευρωβουλευτής και άλλα 6 χρόνια ειδικό σύμβουλο στην Κομισιόν. Υπάρχει τέτοιο περιθώριο. Υπάρχει περιθώριο όταν είμαστε στα εθνικά. Αν θέλετε, για τα εθνικά, είμαστε πάντα ενωμένοι ή σχεδόν. Αν θέλετε, ο καθένας με την πλευρά του όπως το βλέπει. Δεν μιλάω για τους ανεξάρτητους ή για τους οποιουσδήποτε άλλους ευρωβουλευτές. Νομίζω δηλαδή ότι σε αυτά τα θέματα είχαμε μια αγαστή συνεργασία και η θητεία η οποία τώρα ολοκληρώνει τις 26 Μαΐου της παρελθούσης πενταετίας, πιστεύω ότι ήταν εκείνη που αντιμετώπισε θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Και όταν επρόκειτο να αποφασιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια του Στρασβούργου για την ψηφοφορία, πιστεύω ότι όλοι υπήρχε μια συνεργασία και καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε σε πάρα πολύ δύσκολες ατραπούς. Τώρα, όσον αφορά την καινούργια θητεία, πιστεύω ότι τα προβλήματα θα είναι πολλά και εθνικά μετά. Πού βλέπετε τι συμβαίνει? Για πείτε μας. Είναι βασικά τα εθνικά θέματα. Κατά κύριο λόγο είναι το Αιγαίο και το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό προκάλεσε τη μεγάλη κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτή μιλάμε τώρα. Αυτή που προκάλεσε επίσης το γεγονός ότι σήμερα έχουμε μια πολιτική ομάδα από αυτή που θα εκλεγεί, εύχομαι τουλάχιστον να μην συμβεί αυτό που λέγεται στην Ευρώπη, των ακροδεξιών ή των αντιευρωπαϊστών. Αυτή η ομάδα ή οι ομάδες που αν συμπληθούν μαζί θα είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, πού δημιουργήθηκε αυτό το θέμα? Όταν άνοιξαν τα σύνορα και η συνθήκη του Σέγγεν έφερε τους μετανάστες το 1.200.000 μεταναστών από όλη την πλευρά, κυρίως της Βόρειας Αφρικής και των εμπόλεμων καταστάσεων που είναι σε πολλές χώρες της Απανατολής, είναι εκείνες οι οποίες υποχρέωσαν τη Μέρκελ να ιτηθεί, κυρίως να ιτηθεί στη Γερμανία. Είναι ευρωπαϊκό το θέμα το μεταναστευτικό, νομίζω. Δεν είναι όχι μόνο ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκό είναι εθνικό. Όταν έχουμε εμείς στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή τους χιλιάδες μετανάστες να είναι σε όλα τα νησιά και ξέρετε πολύ καλά την προβολή η οποία γίνεται αρνητική για την Ελλάδα με τα τηλεοπτικά μέσα όταν έρχονται και βλέπουν στα hot spot τα ανύπαρκτα, τα αντίσκηνα κτλ. Δεν είναι θέμα για τους μετανάστες, είναι για την Ελλάδα η οποία έχει πάρει 1.600.000 ευρώ περίπου για τα hot spot και την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και ποτέ κανείς δεν μπορεί να δει και να καταλάβει τι έχει συμβεί τέλος πάντων και πού έχουν πάει αυτά τα χρήματα. Επανερχόμενος όμως στο θέμα της ερώτησης δικής σας, εγώ βλέπω λοιπόν, κύριε Χαγιά, ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό, είναι κυρίως το μεταναστευτικό, είναι η ύφεση οικονομική που είναι στις περισσότερες χώρες και κυρίως η ύφεση και τα προβλήματα της Νότιας Ευρώπης και των Μεσογειακών λαών, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Γιατί είναι αυτή τη στιγμή, νομίζω, όσοι ξέρουν τους θεσμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν λέω για τον εαυτό μου βεβαίως, έτσι, όσοι γνωρίζουν, βλέπουν πεντακάθαρα αυτό που συμβαίνει σήμερα με την Ιταλία, ακόμα και την Ισπανία. Η Ισπανία έκανε εκλογές. 85 βουλευτές είχε ο Σάντσεθ τους των σοσιαλιστών και στην τελική φάση έφτασε να κερδίσει τις εκλογές, αλλά ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει ή προϋπολογισμός, ούτε ψήφος εμπιστοσύνη στη Βουλή για τη νέα κυβέρνηση. Ερχόμαστε στην Ιταλία, μην ξεχνάμε την Ιταλία. Η Ιταλία την οποία όλοι φοβούνται με τον Σαλβίνι τον Ντι Μάιο, η επαναφορά του Μπερλουσκόνη τα 82 του χρόνια πάλι στην πολιτική σκηνή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα αυτά δημιουργούν ένα καινούριο τοπίο. Και κλείνοντας. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Εσάς σας ικανοποιεί ο τρόπος που αντέδρασε εμπρότης η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μεταναστευτικό?
γιατί είπατε ότι κόστησε στην Μέρκελ, αλλά η Μέρκελ ως ηγέτιδα έκανε μια συνειδητή επιλογή. Ήταν υπέρ όταν το κατάλαβε, ήταν του... αλλά και για να σας διακόψω ναι. τώρα. Ήτανε δηλαδή συνειδητή... αψήφισε το πολιτικό κόστος. Ακριβώς. Αψήφισε και ακριβώς έχασε τις εκλογές. Και σήμερα έφτασε 10 μονάδες κάτω από την αρχική ποσοσία κατάσταση. Δεν πρέπει όμως να υπάρχει μια Ευρώπη της αλληλεγγύης. Αυτή που έπρεπε να είναι. Και της ίσης συμμετοχής των κρατών μελών στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου. Σωστό, αλλά για την θέματος. Σωστό. Αλλά για την Ελλάδα και την Ιταλία δεν ίσχυσε αυτό και γι' αυτό η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και δείτε τι συμβαίνει στην Μάλιστα. Ιταλία καθημερινά. Να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Αντωνία. Να ολοκληρώσω μόνο ναι. δευτερόλεπτα. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Ένα γεγονός το οποίο βεβαίως αφορά όλους μας και όλη την επικράτεια θα έλεγα είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι θα δούνε μετά τις 26 Μαΐου. Είναι η αλλαγή όλων των θεσμών που γνωρίζουμε σήμερα. Πρόεδρος του Συμβουλίου, πρόεδρος της Κομισιόν, πρόεδρος της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, πρόεδρος της Τράπεζας Επενδύσεων, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα καινούριο, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου τι θα συμβεί με τη Μεγάλη Βρετανία ή την Αγγλία για τον Brexit. Μάλιστα. Έλατε, κυρία Αντωνία. Πρωτίστως, θα ήθελα να υπενθυματίσω σε αυτά που υπόθηκαν πριν, στο γεγονός δηλαδή ότι όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές πρέπει, όταν πρόκειται για ζητήματα εθνικά μείζωνος φυσικά σημασίας, να είναι ενωμένοι ως μία γροθιά και να μην παρατηρούνται φαινόμενα όπως αυτά που είδαμε πριν λίγο καιρό, δηλαδή να έρχεται προς συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως είναι αυτό της γενοκτονίας των ποντίων και να απουσιάζουν Έλληνες ευρωβουλευτές από μέσα. Αν μη τι άλλο, είμαστε εκεί μέσα, πρέπει ως μία γροθιά, όπως προείπα, με μία φωνή. Αυτό πως το έχει φέρει ο κ. Μαριάς χωρίς να ρωτήσει κανένας και χωρίς να συμβουλευτεί κανένας. Δηλαδή αυτό είναι αντιπαράδειγμα κατά τη γνώμη μου, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά έτσι νομίζω ότι έχουν τα πράγματα. Αντιπαράδειγμα της συνεννόησης των ευρωβουλευτών. 21 ευρωβουλευτές, ο κ. Μαριάς αντί να τους μαζέψει τους 21 για να πει ελάτε εδώ όλοι μας να καταθέσουμε, το κατάθεσε μόνος του χωρίς να το πει κανέναν. Δεν το κατέθεσε. Συγγνώμη, παρακολουθήστε. Ναι. Δεν κατατέθηκε αυτό, διότι ενώ είχαν συμφωνήσει για μία να συναντηθούν και να συζητήσουν όλες οι πολιτικές ομάδες των 21 ευρωβουλευτών, ο κ. Μαριάς, αν και 21ος, ανήκε στους ΕΡΚ, δηλαδή τους συντηρητικούς της Αγγλίας. Ανεξάρτητα όμως αυτό, είναι ευρωβουλευτής. Όταν επρόκειτο λοιπόν να συμβεί αυτό και είχαν πει ναι, να πάμε όλοι μαζί, εκείνος συμφώνησε, στη συνέχεια πήγε, αλλά δεν έγινε δεκτή. Μάλιστα, ναι. Γιατί έπρεπε να συμφωνήσουν και άλλοι με την ομοφωνία. Στα κοινωνικά και στα οικονομικά που εξαρτάται από το πώς το βλέπουν οι πολιτικές οικογένειες στην Ευρώπη, αλλιώς ας πούμε τα βλέπει ο κύριος Βέμπερ τα πράγματα, αλλιώς ο κύριος Τίμερμανς. Τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τονίσω το εξής. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το έφερε μόνο στο κύριο Μαριάς χωρίς να ενημερώσει. Έτσι. Σίγουρα το γεγονός ότι. Δεν νομίζω ότι θα έχει μεγάλη σημασία για τους τηλεθεατές μας. Συγγνώμη που επειδή είναι ο χρόνος περιορισμένος. Είναι περιορισμένος. Ωστόσο, ναι, ήθελα να υπενθυματίσω στο γεγονός ότι πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι ως μια γροθιά γιατί διεκδικούμε ζητήματα και πράγματα κυρίως για την Ελλάδα και τους Έλληνες πολίτες. Από εκεί και πέρα, τις πολιτικές οι οποίες έχουν ακολουθηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, τόσο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα όσο και από τους Σοσιαλδημοκράτες, τις έχουμε δει. Πολιτικές λιτότητας, οι οποίες έχουν πλήξει τη χώρα. Είδαμε πώς αντιμετωπίστηκε το όλο ζήτημα της κρίσης, το οποίο για μένα δεν αντιμετωπίστηκε όπως όφυλαν, δεν βοήθησαν τη χώρα όπως όφυλαν. Και γι' αυτό θεωρώ ότι στις εκλογές που έρχονται πρέπει αν μη τι άλλο όταν θα κληθεί ο Έλληνας πολίτης στην κάλπη να ψηφίσει να γνωρίζει επακριβώς τι θα ψηφίσει, να γνωρίζει επακριβώς αυτός που θα ψηφίσει τι ακριβώς πρεσβεύει προκειμένου να έχουμε μια αλλαγή των πολιτικών αυτών και φυσικά αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ανακατανομή. Οι είναι ευρωσκεπτικιστές ή αντιευρωπαϊστές, όχι. Γιατί μας έχουν λίγο μπερδέψει το τελευταίο διάστημα με διάφορες νομίζω διαλώσεις. Καθόλου. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες αυτό που λέμε είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε ευρωσκεπτικιστές και ο ευρωσκεπτικισμός αν θέλετε έχει να κάνει με την κριτική ματιά, με συγχωρείτε, απέναντι στους θεσμούς και τις δομές της Ευρώπης. Και αυτή η κριτική ματιά είναι πάντα που σε κάνει. Ακόμη και έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλάμε για έξοδο. Μιλάμε. Ερώτηση κάνουμε. Ναι, όχι, σας εξηγώ. Δεν μιλάμε για έξοδο ή απομόνωση της χώρας από την Ευρώπη. Μιλάμε για το γεγονός ότι η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχει παρεκκλίνει από τον αρχικό της δρόμο, από τις αρχικές αξίες, εάν θέλετε, του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και αυτό που λέμε ουσιαστικά είναι πως πρέπει να αναδιαμορφωθεί το όλο σκηνικό προκειμένου να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Να πάμε δηλαδή στο επόμενο ακριβώς βήμα. Έλα, Βουλά. Στην κυρία Χριστίδου ήθελα να ρωτήσω που είναι και
νέα γυναίκα, γιατί θέλει να πάει στην Ευρωβουλή και ποιες θα είναι οι προτεραιότητες. Έτσι, ας δούμε λίγο και ποιες θα είναι οι προτεραιότητες. Και η κυρία Αντωνιάδου είναι νέα γυναίκα, απλώς η κυρία Χριστίδου είναι πρωτοεμφανιζόμενη. Ναι, όχι, θα το έκανα και στην κυρία Αντωνιάδου. Χαίρομαι που με βάζετε ανάμεσά τους. Και στην κυρία Αντωνιάδου. Είμαι περίπου πρωτοεμφανιζόμενη. Ήμουν ξανά υποψήφια σε εκλογές του 2015 σε μία εκλογή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι συγκεκριμένες ευρωεκλογές. Αποδέχτηκα την πρόταση με πάρα πολύ ενθουσιασμό. Τη βρίσκω ιδιαίτερα τιμητική για μια νέα γυναίκα, έτσι όπως λέτε, δεδομένου ότι γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στα κοινοβούλια, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και γενικά στην Ευρώπη. Είναι δηλαδή ένα θέμα το οποίο πρέπει να το διορθώσουμε κατά πολύ. Και σίγουρα είναι πολύ κρίσιμες αυτές οι ευρωεκλογές, γιατί πολύ απλά καλούμαστε να διαχειριστούμε όχι μόνο το αν θα διατηρηθεί, αν μπορούμε να διατηρήσουμε τις ίδιες τις συντηρητικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την κουλτούρα συνανάπτυξη, την κουλτούρα συνεργασία, την κουλτούρα ανοχής, αν θα ξεφύγουμε επιτέλους από αυτό το μοντέλο που καθιερώθηκε πριν 5 χρόνια, αυτό το μοντέλο της δογματικής, της αιμονικής λιτότητας που οδήγησε πολύ μεγάλο μέρος των λαών στο περιθώριο, και αυτό είχε και άμεση συνέπεια ο κόσμος να στραφεί προς τις ακραίες λαϊκιστικές ακροδεξιές δυνάμεις, οι οποίες επί της ουσίας χρησιμοποιούν το προσφυγικό και το μεταναστευτικό ως πρόσχημα. Και επιτρέψτε μου, είναι και γνωστά βέβαια αυτά, τα ξέρετε, δεν έχουν καμία σχέση τα προγράμματά τους και αυτά που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις π.χ. Όρμπαν, Κούρτ, Σαλβίνι με τα αιτήματα της εργατικής τάξης, με τα αιτήματα των πολλών. Αυτό είναι η μεγάλη εικόνα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και η δεύτερη εικόνα είναι το ότι πολύ απλά, σίγουρα, όλες οι φωνές που είναι με τριοπαθείς φωνές, θέλω να πω, σίγουρα αναγνωρίζουν το γεγονός ότι χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό αναπτυξιακό υπόδειγμα που θα αφορά τους πολλούς και δεν θα αφορά τους λίγους. Σίγουρα το χρειαζόμαστε αυτό, απλά πρέπει να αποφασίσουμε με ποιο τρόπο θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε κοινωνικό κράτος, θέλουμε περισσότερη φορολογία, ας πούμε, σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε μεγάλες εταιρείες, κολοσσούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε, να έχουμε περισσότερους πόρους για να εξασφαλίσουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη δύναμη, ας πούμε, στο ασφαλιστικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Θέλουμε να κάνουμε κάποιες τέτοιες κινήσεις ή όχι. Δηλαδή, ποια θα είναι η κατεύθυνση. Οι στόχοι είναι κοινοί, τα προβλήματα είναι κοινά. Και επιτρέψτε μου, με τα λύπης το λέω αυτό και είναι απόλυτα ειλικρινές, δυστυχώς υπάρχουν φωνές στην αντιπολίτευση εδώ που ακριβώς επειδή υποστηρίζουν τις πολιτικές απόψεις, αυτή την αιμονή, τη δογματική αιμονή στη λιτότητα, τις απόψεις του κυρίου Βέμπερ, αν δεν ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, παρότι μπορεί να μην συμφωνούν σε όλα με την αριστερά, σημαίνει ότι είναι ψήφος στην Ευρώπη που επιθυμεί ο κύριος Βέμπερ. Τι λέτε, κύριε Μαυρομάτη. Να του κάτι για το μεταναστευτικό, γιατί χρησιμοποιείτε το ενδιαφέρον, το έβαλε και ο Μαυρομάτη σε ζήτηση και πράγματι είναι ένα θέμα το οποίο απουσιάζει τελείως από τον διάλογο, το δημόσιο των ευρωεκλογών. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ήθελα να ρωτήσω, κύριε Χριστίδου, είναι 75.000 πρόσφυγες και μετανάστες στιβαγμένοι στη γεωλεξία με ισχυρότερες δυνατές συνθήκες. Κάποια διεθνή μέσα, όπως το BBC και η Deutsche Welle, το έχουν χαρακτηρίσει κολαστήριο ή κόλαση επί της γης, τη Μόρια αλλά και τη Σάμο. Αν λοιπόν η σημερινή αυτή κατάσταση, αν σας ικανοποιεί και αν βρίσκεται την πολιτική της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό επιτυχημένη. Φυσικά και δεν. Και δεν με συγχωρείτε. Φυσικά και θέλουμε το καλύτερο δυνατό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ποτέ κανείς δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένος. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση του Αλέξη του Τσίπρα και ο ίδιος ο Αλέξης του Τσίπρας, αν έχει ένα προσόν, αυτό είναι το προσόν του ότι αναγνωρίζει τα λάθη του και προσπαθεί όσο γίνεται σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα να κάνει διορθωτικές κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν ρωτάτε ως προς αυτό, σίγουρα υπάρχουν περιθώρια πολύ μεγάλης βελτίωσης. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το δεδομένο. Δηλαδή το θεωρώ αυτονόητο. Εγώ δεν το έχω ακούσει από κανένα, γι' αυτό δεν το βρίσκω προσωπικά δεδομένο. Βλέπω ότι αυτό με τις 75.000 ταλέπορους που είναι ανθρώπους που έχουν διανύσει εκατοντάδες χιλιόμετρα για να έρθουν εδώ πέρα και στη βάζω αυτές τις συνθήκες, βλέπω να έχουν συμβαστεί οι πάντες. Να σας πω κάτι. Οι προσφυγικές ροές ήταν πάρα πολύ μεγάλες
Και όσο δεν ασχολούμαστε επί της ουσίας, και αυτό είναι μέρος της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, τα βλέπουμε, βλέπουμε και τι γίνεται στην Αμερική, βλέπουμε και τι γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές ακραίες φωνές. Όσο δεν ασχολούμαστε με την κλιματική αλλαγή, όσο δεν ασχολούμαστε με τα προβλήματα τα οποία είναι υπαρκτά, όσο δεν ασχολούμαστε με το πώς θα λύσουμε το θέμα των πολέμων εκεί, οι άνθρωποι αυτοί θα συνεχίσουν να έρχονται και δεν μπορεί κανένας και τίποτα να τους σταματήσει. Και συγγνώμη, με συγχωρείτε, δέκα δεύτερα. Προέρχομαι από... είμαι επικρασιατικής καταγωγής, προέρχομαι δηλαδή, είμαστε πρόσφυγες και μπορώ να σας πω πολύ χαρακτηριστικά ότι 5 αδέλφια ξεκίνησαν να έρχονται εδώ στην Ελλάδα και πεθάναν στον δρόμο γιατί περπατούσαν 2 χρόνια μέχρι να έρθουν εδώ. Συνεπώς, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει αν δεν δώσουμε ουσιαστικές λύσεις και όχι απλά προσωρινές. Έλατε, κύριε Μαυρομάτη. Ευχαριστώ πολύ. Κάνει ένα πρόβλημα. Έχει χάσει το κοινωνικό πρόσωπο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ξεκινώντας, γιατί δηλώσαμε με το θέμα το μεταναστευτικό, απλώς να πω μεταξύ όλων των άλλων, στη θητεία μου την πενταετία του 2004-2009, ήμουν ο εισηγητής της νόμιμης και παράνομης μετανάστευσης. Καμία σχέση όμως εφαρμογής όλων των κανόνων με ό,τι συμβαίνει σήμερα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, στην απάντηση αυτή, νομίζω ότι ο σκοπός της σκληρής αντιμετώπισης που εφαρμόζεται από τον Σαλβίνι και τον Ντιμάιο, κυρίως τον Σαλβίνι, στην Ιταλία, έφερε σε αντιπερισπασμό, πολλούς πληγμούς βεβαίως, την Νότια Ευρώπη και κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό πώς και κατά παράκληση της κυρίας Μέρκελ, όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, κυρίως αυτές, να αναλάβουν ένα μεγάλο βάρος. Το βάρος αυτό το μεταναστευτικό όμως έχει πάει και στα Δυτικά Βαλκάνια. Εάν νομίζω η κυρία Κεχαγιά παρακολουθεί πάρα πολύ, ζητώ συγγνώμη με τους άλλους συναδέρφους, δημοσιογραφικά και τα θέματα τα ευρωπαϊκά κυρίως και τα διεθνή, γνωρίζει πολύ καλά ότι το θέμα όταν έπαιξε πολύ ισχυρά ήταν των Δυτικών Βαλκανίων, όπου η Γερμανία πλήρωσε, έδωσε χρήματα στην Ελλάδα και στην Ισπανία, το πόσο το γνωρίζουν αυτοί που τα πήραν, να δούμε πού πήγαν αυτά τα χρήματα και πόσοι τελικά από τους μετανάστες πήγαν προς τα Δυτικά Βαλκάνια φεύγοντας από την Ελλάδα. Έχει οργανώσει το μεγαλύτερο κομμάτι. Το μεγαλύτερο κομμάτι των ΜΚΟ όμως. Συγγνώμη, τελειώνω. Γιατί οι απαντήσεις μία-μία, γιατί είμαι πολύ γρήγορο. Στην περιγραφή μου είμαι πολύ γρήγορο. Το θέμα των ΜΚΟ είναι ότι δεν γνωρίζουν μάλλον πάρα πολύ ότι όταν φεύγουν τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό, πηγαίνουν μέσω των Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα. Οι ΜΚΟ πληρώνονται και ή τα όποια χρήματα από τις... Κυρία Αντωνιέδου, 30 δεύτερα σας παρακαλώ για να κλείσουμε. Αυτό που θα ήθελα να πω για το μεταναστευτικό είναι ότι η Ευρώπη προφανώς και δεν βοήθησε τη χώρα, τις χώρες του Νότου γενικότερα, συγκεκριμένα την Ελλάδα, με το όλο ζήτημα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν κάποια στιγμή είναι ότι όταν κάποιος εισέρχεται σε ελληνικό έδαφος, δεν εισέρχεται απλά σε ελληνικά σύνορα, αλλά σε ευρωπαϊκά σύνορα. Αυτό επιτέλους κάποιος πρέπει να τους το δώσει να το καταλάβουν. Από εκεί και πέρα, δεν μπορεί μια χώρα όπως η Ελλάδα να επομίζεται όλο το βάρος και άλλες ευρωπαϊκές βόρειες χώρες όπως η Γερμανία να επιλέγουν ουσιαστικά και αν μη τι άλλο, ξέρετε, δεν έχουμε καν, δηλαδή η βοήθεια που είχαμε είτε σε δομές, είτε σε προσωπικό αναλόγως κατατρισμένο κτλ. Ήταν ελάχιστη. Μάλιστα. Αυτό όλο πρέπει σας να διαφοροποιηθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την παρουσία σας. Τελειώσαμε. Ναι, καλή. Να πω κλείσει. Μόνο. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δευτερόλεπτα. Ναι. Τα τηλέφωνα τα οποία κρατάμε όλοι εδώ είναι της περιαγωγής, η οποία με τον κύριο Ρούμπικ, τον Πάολο Ρούμπικ, τον Αυστριακό και εμένα, σήμερα δεν πληρώνεται αυτά τα χρήματα που πληρώνουμε. Το κρατάμε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους σας. Να είστε καλά.